Λιτσάκι μου, σου έρχομαι. Καλημέρα, σ' αρέσει, Ναι, μ' αρέσει πολύ. Πώς είσαι? Είμαι καλά. Τι κοιτάς εδώ στα χαρτιά σου? Εδώ κοιτάζω στα χαρτιά μου, όχι μόνο τη σημερινή μέρα, λέω τώρα. Είδαμε αυτές τις μέρες πως ο Άρης με το Δία έκανε όλα αυτά και όχι μόνο εδώ, και Γαλλία και Αγγλία και όλα αυτά. Και τώρα λέω, τώρα που θα πας εσύ, κύριε Άρη, επάνω στον Ποσειδώνα, που ο Ποσειδώνας είναι... ότι έχει σχέση με υγρά, νερό, θάλασσα, πετρέλαια, μετανάστες κτλ. Και γίνει αυτή η όψη εδώ, θα μας φέρει κάποια θέματα τα οποία θα είναι σημαντικά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι άσχημα. Όμως, επειδή κινείται παρασκηνιακά, όπως είπαμε, ο Άρης, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και ένα λάθος. Στον αστρολόγο αυτό που κυκλοφορεί ήδη του Δεκεμβρίου και πρέπει να τον πάρετε για να ξέρετε τις γιορτές, ποια είναι καλημέρα, πότε να ψωνίσετε, πότε να πάτε. Γράφω Άρης Ποσειδώνα. Σύγχυση, λάθη, αλλά και ελπίδα για το μέλλον. Ελπίδα από πού έρχεται? Κοίταξε, αυτή η όψη μπορεί να φέρει παραπλανητικές καταστάσεις, αλλά ουσιαστικά ο Ποσειδώνας έχει μέσα του την ελπίδα, την ανάγκη να αλλάξουμε πράγματα και να φέρει και κάτι καλό και συμπόνια και αγάπη και γενικότερα μια καλύτερη αυτή, αλλά θα φέρει και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν και κατά λάθος. Θα τα πούμε αυτά όμως, μάλιστα, δεν έχει έρθει ακόμα, είναι το Δεκέμβρη αυτά, γι' αυτό πρέπει. Αλλά ορισμένα ζώδια θα πρέπει να προσέχουν. Δηλαδή τότε αρχές Δεκεμβρίου, δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες και ψάρια του δευτέρου δεκαημέρου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί από εξαπατήσεις που μπορεί να γίνουν, από λάθη μπορεί να γίνουν, ακόμα και από μία διάθεση, ξέρεις, να κοιμηθώ, να μην υπάρχει μεγάλη ενέργεια. Υποτονική. Ναι. Σήμερα λοιπόν η Σελήνη, ειδικά γύρω στο μεσημέρι, είναι μια επικίνδυνη Σελήνη. Συναντάει τον ουρανό, τον επαναστάτη, τον απρόβλεπτο, και απέναντι είναι η Αφροδίτη. Άρα λοιπόν γενικά πρέπει να προσέχουμε, τι λέμε, τι κάνουμε. Ο Ερμής είναι ανάδρομος, άρα πρέπει να είμαστε σίγουροι για αυτό το οποίο δίνουμε στον άλλο να καταλάβει τι θέλουμε, γιατί μπορεί να γίνουν ακόμα και παρανοήσεις ή παρεξηγήσεις ή κάτι που δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το θέλουμε. Έτσι λοιπόν, προσοχή και στη σημερινή μέρα. Σιγά σιγά απομακρύνεται αυτή η όψη η οποία είχε φέρει όλη αυτή την αναστάτωση και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και βλέπουμε έξω, δεν είναι μόνο σε εμάς. Βλέπουμε ότι όταν υπάρχει ένας πλανητικός σχεδιασμός ο οποίος δεν υπόσχεται καλά πράγματα, αυτά γίνονται και στο εξωτερικό. Άσε το κλίμα πια, δεν το συζητώ. Λοιπόν, κρυαράκια μου, σας έλεγα αυτές τις μέρες ότι έχει αλλάξει κάπως η διάθεσή σας ή ο τρόπος που λειτουργείτε. Είναι μια περίοδος που θα πρέπει να προετοιμάζετε κάτι καλό για το μέλλον, αλλά για να έρθει πρέπει να το προετοιμάσετε, ειδικά αν είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες. Σήμερα όμως, ειδικά γύρω στο μεσημέρι, εσείς των τελευταίων ημερών, μια και ο ουρανός ο επαναστάτης έχει επανέλθει στο δικό σας ζώδιο και δημιουργεί και μέσα σας μια προδιάθεση να αλλάξω τα πάντα, και είναι και η Σελήνη απέναντί σας, αυτές τις ημέρες γενικά, και σήμερα αλλά και γενικά μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου που η Αφροδίτη φεύγει και πηγαίνει στο Σκορπιό, σχέσεις και συνεργασίες θα πρέπει να τις προσέχετε, ώστε ουσιαστικά να μην έχουν για σας μια κατάληξη την οποία δεν τη θέλατε. Ή του Δευτέρου δεκαημέρου ένα επαγγελματικό θέμα, θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ακόμα και σε οικογενειακά θέματα. Τα ταυράκια μας, η Αφροδίτη είναι παραπονεμένη αυτόν τον καιρό, δημιουργεί κάποια ένταση, όμως η περίοδος αυτή υπόσχεται πολλά σε θέματα τα οποία μπορεί να έχουν σχέση με τα οικονομικά άλλων, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες. Φίλοι δυνατοί μπορεί να σας βοηθήσουν αυτή την περίοδο, και ειδικά αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, είναι μια πολύ καλή περίοδος για να προωθήσετε ένα θέμα συλλογικής δουλειάς.
Ούτως ή άλλως είστε σε μία φάση, που με τον Ερμή ανάδρομο πρέπει να προσέχουμε πώς μιλάμε. Λιγάκι έτσι τόσο τα. Για σας λοιπόν τα ταυράκια είναι μία περίοδος όπου βάζετε μία τάξη στη ζωή σας. Θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή την υγεία προσέχετε τα, αλλά δυνατοί φίλοι μπορεί να σας βοηθήσουν και κάποια καινούργια πλάνα τα οποία είναι σημαντικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε να φτάσετε στο αποτέλεσμα που εσείς θέλετε, μια και αυτόν τον καιρό δρομολογείτε καινούργια πράγματα. Είναι μια σπουδαία εποχή για εσάς, πέρα από τα μικροπράγματα που συμβαίνουν ή τα μεγάλα, είναι μια σπουδαία εποχή ώστε να βάλετε μια τάξη γενικότερα στη ζωή σας και να τη δείτε πραγματικά να παίρνει ένα σταθερό δρόμο που τόσο πολύ εσείς θέλετε. Οι Ταύροι είναι ζώδιο σταθερό, θέλουν τη σταθερότητα. Δεν αλλάζουν εύκολα, δεν θέλουν να κάνουν αλλαγές. Το έχεις παρατηρήσει το παιδί σου, που θέλει ίσως τα ίδια πράγματα. Ναι. Με τα ίδια πράγματα να παίζει, τα ίδια πράγματα με αυτό. Και όπως ακριβώς το θέλει. Και όπως ακριβώς το θέλει. Θέλει το γάλα του με το συγκεκριμένο καλαμάκι. Ναι, ναι, δεν θέλει να αλλάζει. Τους είναι ό,τι χειρότερο να αλλάξουν. Και τώρα μάλιστα που θα πάει ο ουρανός στο ζώδιό τους, ειδικά όσοι είναι γεννημένοι τις πρώτες μέρες, θα ο ουρανός φέρνει πάντα αλλαγές. Είτε το θες είτε δεν το θες, πρέπει να αποφασίσεις ότι έχεις κάποιες αλλαγές. Όμως οι Ταύροι, οι δίδυμοι ας πούμε το δέχονται πολύ ευκολότερα, οι Ταύροι το δέχονται πολύ δύσκολα την αλλαγή που θα μπορούσε να γίνει. Βασιστείτε λοιπόν σε φίλους, είναι μια πολύ καλή περίοδος για να συμβουλευτείτε και φίλους, αλλά πάνω απ' όλα για να κάνετε πλάνα. Μπορεί να τα ακούτε να σας το λέω συχνά, αλλά αυτό προϋποθέτει ένα δρόμο σταθερό, τον οποίο θα κρατήσετε περίπου επί 1-1,5 χρόνο, ώστε να δείτε τα αποτελέσματα να έρχονται και τα οποία θα είναι πάρα πολύ καλά. Άλλοι μπορεί να θέλετε να πάτε στο εξωτερικό, άλλοι μπορεί να θέλετε να κάνετε καινούργια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά, πάντοτε όμως σταθερά μπορεί να έχουν και σχέση με τη γη. Για τους διδύμους των πρώτων ημερών έχουμε πει ότι αυτές τις μέρες είναι σως. Για εσάς που είστε γεννημένοι 21, 22, 23 του μηνός, σχέσεις και συνεργασίες μπορεί να διαταράσσονται. Ακόμα και ένα επαγγελματικό θέμα θα μπορούσε να σας απασχολήσει άμεσα εσάς των πρώτων ημερών, ψαράκια. Του δευτέρου δεκαημέρου θα έρθει το αποτέλεσμα τον Δεκέμβριο, θα τα πούμε αυτά. Γενικότερα βέβαια, αν είστε γεννημένοι τις τελευταίες μέρες, έχετε ένα ξεκαθάρισμα σε συναισθηματικό επίπεδο, είτε με τα παιδιά είτε με τον ερωτικό σύντροφο, και σιγά σιγά ο ήλιος απομακρύνεται από το Σκορπιό που ήταν θέματα που είχαν σχέση με την εργασία και την υγεία και περνάει στον Τοξότη, άρα οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι σημαντικές. Βέβαια, μην βιαστείτε να βγάλετε αποτέλεσμα, γιατί ο δικός σας κυβερνήτης που είναι ανάδρομος μπορεί να σκέπτεστε τα παλιά, μπορεί να μην σκέπτεστε σωστά, μπορεί να μην λαμβάνετε αυτά που σας δίνουν κατά τον σωστό τρόπο. Έτσι λοιπόν προσέχετε λοιπόν, προσέχοντας να ασχοληθείτε, να ρυθμίσετε ένα οικονομικό θέμα. Αυτό θα είναι σχεδόν όλο το χρόνο. Ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με κληρονομικά, φορολογικά κτλ. Σιγά σιγά πρέπει να το ρυθμίσετε, ώστε να μην ξεφύγετε από τον προϋπολογισμό σας. Τα καρκινάκια μας των πρώτων ημερών είστε μέσα στη δράση αυτό τον καιρό. Μπορεί να θέλετε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Ο Άρης είναι πολύ σημαντικός για εσάς. Σας ανοίγει δρόμους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, αρκεί βεβαίως να μην έχετε κάνει λάθος. Γενικότερα είναι μια σημαντικότατη περίοδος για εσάς τους καρκίνους και του δευτέρου δεκαημέρου πολύ περισσότερο. Μπαίνει ο καινούριος χρόνος και με μια έκλειψη απέναντί σας που σημαίνει ότι από τώρα ό,τι έχει σχέση με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες, εάν θέλετε να επουλώσετε πληγές ή να διορθώσετε τα κακό σκήμενα, πρέπει να τα κάνετε από τώρα και να μην τα αφήσετε για τον άλλο χρόνο να τα επιλύσετε. Θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή ακόμα και με την υγεία, με τον ανάδρομο Ερμή, θα πρέπει να τα προσέχετε. Δηλαδή, ακόμα και αν έχετε θέματα υγείας, παραδείγματος χάρη, πρέπει να το βλέπεις μία και δύο φορές, μήπως κάνεις λάθος ή το φάρμακο ή γενικότερα. Ακόμα και στην εργασία, πριν πάρετε αποφάσεις, πρέπει να το σκέπτεστε. Ή των τελευταίων ημερών είστε σε μια αντιφατική φάση. Από τη μία ένα επαγγελματικό θέμα σας απασχολεί πάρα πολύ. Από την άλλη όμως, όπως σας είπα και χθες, υπάρχει
μια πολύ ωραία όψη του ήλιου με το χείρονα που λες και γιατρεύει πληγές. Άρα λοιπόν μπορείτε επάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι φορτισμένο να βρείτε λύση ώστε να φτάσετε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Γενικά όμως αυτόν τον καιρό θα είστε πολύ δραστήριοι και θα ανοίξουν δρόμοι οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί. Πάρα πολλοί θα ταξιδέψουν. Από αύριο μεθαύριο θα νιώσουμε την ανάγκη να... Τη γράφω για τη Γαλλία, ναι, για τη Γαλλία στο τέλος του μήνα, κάτι έχουν και αυτοί. Θα νιώσετε την ανάγκη να ταξιδέψετε. Θα πάει και ο ήλιος στον Τοξότη. Ο Τοξότης είναι κατεξοχήν το ζώδιο των ταξιδιών. Και θα είμαστε και πολύ πιο αισιόδοξοι με ό,τι και αν συμβαίνει και πολύ πιο χαρούμενοι τις ημέρες πριν τις γιορτές. Λιοντάρια μου, από αύριο μεθαύριο ο ήλιος περνάει στον Τοξότη.